Άρα μεγάλη δυσκολία στην επίτευξη συμφωνίας εντοπίζει ο Αντώνης Σαμαράς σύμφωνα με συνομιλητές του. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν κρύβει την ανησυχία του για τις εξελίξεις και καταλογίζει ευθέως ευθύνες στον Πρωθυπουργό για επικοινωνιακά τερτύπια μέσα από τα οποία χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τη χώρα. Όπως είπες και εσύ, για τρεις ώρες συνεδρία στο μεσημέρι το άτυπο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, όπου συζητήθηκαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις, πηγές αξιωματικής αντιπολίτευσης έλεγαν αμέσως μετά ότι η κυβέρνηση σημείωνε ότι καθαρογράφεται όλο αυτό το διάστημα η συμφωνία. Δεν ξεκινάει τώρα η πραγματική διαπραγμάτευση. Τώρα κορυφώνεται η κοροϊδία του ελληνικού λαού. Δεν ξεκινάει σήμερα η μάχη του κύριου Τσίπρα για να μείνουμε στην Ευρώπη. Σήμερα τελειώνει η ψευδέστηση ότι ο κύριος Τσίπρας αγωνίζεται για την παραμονή μας στο ευρώ και στην Ευρώπη. Σπρώχνει τη χώρα σε αδιέξοδο, σημείωναν οι ίδιες πηγές, και ανεβάζει το λογαριασμό στα ύψη και οδηγεί σε ρήξη και καταστροφή. Μήπως τελικά αυτή ήταν η κρυφή του ατζέντα, αναρωτιούνται στη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα πολιτική. Τέρμα τα ψέματα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνιζαν αρμόδιες πηγές, θα επαναφέρει την πρότασή της για εθνική συνεννόηση, όπως ήδη την έχει καταθέσει, και πως θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα σταθεί δυναμικά απέναντι στην επιχειρούμενη από την κυβέρνηση καταστροφική απομόνωση της Ελλάδος. Πρωτοβουλίες προς ποια κατεύθυνση, Γιάννη? Ακριβώς, πρωτοβουλίες, όπως σημείωναν γαλάζια στελέχη, σε επίπεδο θεσμικών, κοινωνικών και πατριωτικών δυνάμεων. Τώρα, στη Λεωφόρο Συγκρού, Αντριάννα, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, υπάρχει η αίσθηση ότι η χώρα πηγαίνει στα βράχια, όπως λένε χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο δεν θα αφήσει η Νέα Δημοκρατία να συμβεί, όπως μας έλεγαν στελέχη της. Θα έλεγα λοιπόν ότι ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που ακούγονται είναι το να παρέμβει, να πάει δηλαδή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, να μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, και να ζητήσει την παρέμβασή του. Από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζάκλοντ Γιουνκέρ, όπου εκεί συζητήθηκαν όλες οι τρέχουσες εξελίξεις και οι πληροφορίες γύρω από τη διαπραγμάτευση. Μάλιστα, αρμόδιες κομματικές πηγές σημειώνουν ότι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μιλάει συχνά με τον κύριο Γιουνκέρ και με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, και ότι στόχος του πάντα, του κύριου Σαμαρά, είναι να υπάρξει γόνιμη συμφωνία και όχι η χώρα να πάει στα βράχια. Επίσης, να σου πω ότι στην. Μιλάω όμως και για προσκήνιο και για παρασκήνιο μια συνάντηση που άναψε σήμερα φωτιές και δεν ήταν άλλη από αυτήν της κυρίας Μπακογιάννη με τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Απλώς πριν πάω εκεί, να σου πω μόνο ότι συζητήθηκε στο άτυπο συμβούλιο και η επιστολή του Ευρωπαίου Επιτρόπου του κ. Αβραμόπουλου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες για το μεταναστευτικό, ένα τεράστιο θέμα που καίει ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως, να πάμε σε αυτό που μου είπες. Πράγματι, υπάρχει έντονο παρασκήνιο γύρω από την κίνηση της κ. Μπακογιάννη να πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και να ενημερωθεί από τον Πρωθυπουργό για τις εξελίξεις μετά από δικό της αίτημα. Ουδέν σχόλιο ήταν η αναφορά της Λεωφόρου Συγκρού για αυτή την κίνηση της κυρίας Μπακογιάννη με συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά. Να επισημαίνω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για εθνική συνεννόηση και αλλαγή πολιτικής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, Αντριάννα, η κυρία Μπακογιάννη τηλεφώνησε μετά τη συνάντηση αυτή στον κύριο Σαμαρά για να τον ενημερώσει. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας της είπε μεταξύ των άλλων ότι έπρεπε να με είχατε καλέσει πριν πάτε και όχι μετά, εκφράζοντας έτσι την ενόχλησή του, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες τους κυρίας Μπακογιάννη, η κυρία Μπακογιάννη σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι για να συζητάμε τα προσωπικά μας. Θεώρησα υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω για την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Κλείνοντας, να σου πω ότι το λόγο πήραν όλα τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, μεταξύ αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και δημόσια έχει ταχθεί υπέρ της άμεσης σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, κάτι την πρόταση την οποία επαναδιατύπωσε και σήμερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να καταθέσει ισοδύναμα μέτρα σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία που βρίσκεται η χώρα.